Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θα μιλήσω από εδώ. Δεν ξέρω όμως αν θα μείνω στο χρόνο μου. Έχω κάβα και από την πρωινή μου τοποθέτηση. Ήθελα καταρχήν να αναφερθώ ξανά. Είπε και ο κοινοβουλευτικός μας εκπρόσωπος, δεν απαντήθηκε κατά τη γνώμη μου το ζήτημα το πώς το παρόνομο σχέδιο ουσιαστικά ανοίγει διάπλατα τις πόρτες στην ιδιωτικοποίηση της δικαιοσύνης. Ακόμα και αυτή η ίδια η αιτιολογία που χρησιμοποιήθηκε και από τον, νομίζω από τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, ότι αυτή ερίδεται στο άρθρο 5 του Συντάγματος για την ελευθερή ανάπτυξη της προσωπικότητας και στην ελευθερία των συμβάσεων, από μόνο της καταδεικνύει ότι παραπέμπεται μια τέτοιου είδους τι δουλειά έχει η ελεύθερη ανάπτυξη προσωπικότητας και ελευθερία των συμβάσεων με την απονομή της δικαιοσύνης που είναι κατά εξοχήν ζήτημα της του κράτους, είναι κατεξοχήν ζήτημα δημοσίου συμφέροντος. Σε καμία περίπτωση δεν θεωρούμε ότι και με τις ρυθμίσεις αυτές εξασφαλίζεται η ανεξαρτησία, η αμεροληψία, ανοίγεται επικίνδυνος δρόμος. Δεν θέλω να επαναληφθώ για τα ζητήματα που έθεσα στην τοποθέτησή μου. Ωστόσο, δεν νομίζω ότι απαντήθηκε. Έγινε προσπάθεια από όλους τους ομιλητές της Νέας Δημοκρατίας να επισημάνουν ότι δήθεν αυτός είναι ένας προαιρετικός θεσμός, ότι δεν αποκτά στοιχεία, δεν έχει στοιχεία του δικαστή ο διομεσολαβητής. Κάτι τέτοιο νομίζω το έχουν απορρίψει, το έχει απορρίψει η ίδια η ζωή, το έχουν απορρίψει και η κρίση των ίδιων των δικαστών που έχουν τοποθετηθεί απέναντι στα ζητήματα αυτά. Τώρα, κύριε Υπουργέ, πραγματικά δεν θέλω να αναφερθώ παραπάνω στα ζητήματα του κύριου νομοσχεδίου, γιατί κυριολεκτικά δεν σας προλαβαίνουμε. Αυτός ο καταιγισμός τροπολογιών σε ένα νομοθέτημα και μέχρι το παραπέντε να έρχονται τροπολογίες μαμούθ. Δηλαδή είναι δυνατόν, σχεδόν ολόκληρο νομοθέτημα είναι η τροπολογία που έρχεται για τον ΟΑΣΤ. Ένα ζήτημα που ταλανίζει όλο το λαό της Θεσσαλονίκης τόσα χρόνια, έρχεστε να το φέρετε στο παραπέντε την ώρα που ούτε καν μπήκε προς συζήτηση βέβαια στις αρμόδιες επιτροπές, ούτε για τα μάτια του κόσμου έστω δεν ήρθε από το πρωί η τροπολογία για να μπορέσει να μελετηθεί και να μπορέσουμε να τοποθετηθούμε και στην ουσία της και στο σύνολό της. Είναι πραγματικά απαράδεκτο ο τρόπος που επιλέγεται. Νομίζω ότι πάνε περίπατο όλα τα παραμύθια για την καλή νομοθέτηση. Δεν είναι εξάλλου καινούργιο το έργο, το έχουμε δει πολλές φορές. Εμείς καταγγέλνουμε αυτή σας την επιλογή και ειδικά για τη συγκεκριμένη τροπολογία που νομίζουμε ότι δεν καλύπτει ούτε το ζήτημα της προθεσμίας, διότι την προθεσμία την ξέρετε, δεν ξεφύτρωσε σήμερα, ούτε βέβαια στις 5 η ώρα που κατατέθηκε η τροπολογία. Είχατε όλο το χρόνο να βάλετε την τροπολογία και μάλιστα ενός τέτοιου όγκου τροπολογία προς συζήτηση. Εμείς σε αυτή την τροπολογία δεν θα συμμετάσχουμε καν στην ψηφοφορία της. Τώρα, πραγματικά, μου κάνει τρομερά δίνει εντύπωση και για τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Θα μου επιτραπεί η έκφραση ότι μπαίνει ως λαγός να καταθέσει μια τέτοιου είδους τροπολογία που επιβαρύνει ακόμα περισσότερο την πρόσβαση στη δικαιοσύνη. Είναι πραγματικά παράδειγμα. Δεν περίμενα, είχαμε δεδομένο ότι δεν θα γίνει δεκτή αυτή η τροπολογία και ξαφνιαστήκαμε όταν ένα τέτοιο ζήτημα που έχει απορριφθεί πολλαπλώς και από όλους τον κόσμο της δικαιοσύνης, αλλά φορτώνει ακόμα ένα τεράστιο βάρος στις πλάτες των ανθρώπων που αγωνιούν και θέλουν να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους στα δικαστήρια, ότι αντί να ελαφρυνθούν, κάναμε τόση συζήτηση εδώ για το κόστος και το βάρος της δικαιοσύνης και αντί να ελαφρύνεται, βάζεται ακόμα ένα τέλος, βάζεται και στις αναγνωριστικές αγωγές το δικαστικό ένσημα και μάλιστα με αναδρομική ισχύ. Είναι πραγματικά απαράδεκτη αυτή η τροπολογία, ζητάμε να την αποσύρετε και μάλιστα τώρα τι να συζητήσουμε, ότι στην αιτιολογική έκθεση βάζει την απαράδεκτη τώρα έκφραση ότι γίνεται για την καταπολέμηση της δικομανίας, δηλαδή θα βγει νομοθέτημα από το Κοινοβούλιο που θα κάνουμε δεκτό και θα λέμε σαν αιτιολογική έκθεση του νομοθετήματος ότι καταπολεμούμε τη δικομανία.
Ναι, να βάλουμε, ξέρω εγώ, τους στέλνετε στους ιδιώτες, τώρα τους αποκλείσουμε και από κάθε πρόσβαση να διεκδικούν, να εξασφαλίσουν τα δικαιώματά τους. Είναι πραγματικά ενοχλητικό, τουλάχιστον. Δεν συζητάμε, κάναμε από το πρωί θέμα και συζήτηση για μια σειρά και για τις ρυθμίσεις, την κύρια τροπολογία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, η οποία δεν έχει συζητηθεί και έπιασε προόπτου και εξαπίνης τον δικαστικό κόσμο τα ζητήματα αυτά που βάλουν οι πρόεδροι για τους πρόεδρους των εφετών. Δεν απαντάτε πραγματικά, και αν θέλετε να υπερασπιστείτε εδώ ότι δεν υπάρχει τίποτα μεμπτό σε μια τέτοια επιλογή, οι ίδιες οι αντιδράσεις του δικαστικού σώματος σας διαψεύδουν. Αν ήταν πράγματι απέτηση και εις γνώση των δικαστών, δεν υπήρχε λόγος για να υπάρχει μια τέτοια αντίδραση. Αφήνετε πολλά ερωτηματικά για το τι θέλετε να επιδιώξετε και βέβαια και ποιον θέλετε να εξυπηρετήσετε. Και βέβαια σε κάθε περίπτωση παραμένει το πρόβλημα της ανακύκλωσης της υποστελέχωσης. Δεν λύνεται κανένα ζήτημα και δεν πείθετε κανέναν ότι πάτε να λύσετε το ζήτημα της υποστελέχωσης με την κατάργηση των θέσεων των εφετών και να τις αντικαθιστώντας από θέσεις προέδρων εφετών, που είναι γνωστό ότι την ύλη και τη δουλειά που θα επιβαρυνθούν οι ίδιοι οι εφέτες. Υπήρχαν και στο ίδιο το έγγραφο και άλλα αιτήματα βέβαια των εφέτων δικαστών που δεν είχατε την ίδια σπουδή να τα φέρετε προς νομοθέτηση. Υπάρχουν αντίθετα στην τροπολογία αυτή άλλες ρυθμίσεις που τις κρίνουμε θετικά και δεν θα είχαμε αντίρρηση βέβαια να ψηφίσουμε και τα ζητήματα για το σπίτι του παιδιού, τα ζητήματα του επιμελητή ανηλίκων κλπ. Ωστόσο, καταλαβαίνετε ότι με τον τρόπο που έρχονται αυτού του είδους τροπολογίες δεν μας επιτρέπει να την ψηφίσουμε μαζί με αυτό το άρθρο που καταργείται τις θέσεις των εφετών και τις αντικαθιστάται με τους πρόεδρους εφετών με αυτόν τον τρόπο. Θέλω να κάνω μια επισήμανση για το ζήτημα με το ΤΑΓΔΙΚ. Και με αυτό κλείστε, σας παρακαλώ. Δύο πραγματάκια. Λένε για το ΤΑΓΔΙΚ ότι καταρχήν το θεωρούμε θετικό και όντως πρέπει να καταβληθούν τα κονδύλια για τις δαπάνες που χρειάζονται για τα δικαστικά κτίρια. Ωστόσο, θέλω να επισημάνω εδώ, όχι για την ίδια τη συγκεκριμένη ρύθμιση, αλλά ότι γίνεται συστηματικά μια κατάχρηση αυτής της έλλειψης τυπικών σφαλμάτων στα εντάλματα από το ΤΑΓΔΙΚ για να κόβονται απαραίτητες παροχές για βασικές ανάγκης χρηματοδότηση των δικαστήριων. Και σας φέρνω εδώ, επειδή έχει τελευταία απασχολήσει και το εφετείο Αθηνών, ζητήματα, ας πούμε, ένα απαραίτητο κονδύλι για την επισκευή των ανελκυστήρων που είχε να κάνει και με την ασφάλεια του κοινού. Όχι, δεν συζητάμε για κατάσταση των δικαστηρίων και στην επαρχία και αλλού. Το οποίο σήμερα οι δικαστές ζητάνε από το δικηγορικό σύλλογο να καλύψει αυτή τη δαπάνη. Θεωρούμε ότι τέτοιου είδους προσχήματα σε σχέση με τις τοπικές ελλείψεις των ανταλμάτων δημιουργούν περαιτέρω φραγμούς στο να καλύπτουν τα απαραίτητες ανάγκες. Και μια κουβέντα μόνο για την τροπολογία που καταθέτουν οι συνάδελφοι από το ΚΙΝΑΛ. Πραγματικά δεν καταλαβαίνω ποιος ο λόγος λίγες μέρες μετά τη συζήτηση για τον κώδικα ποινικής οικονομίας να έρχεται μια τέτοια τροπολογία. Καταρχάς, και η ίδια η αιτιολογική έκθεση, μιλάμε για τον εισαγγελέα οικονομικών εγκλημάτων και βάζετε μπροστά τα ζητήματα των εγκλημάτων της γενετήσιας διαφθοράς, το αντιπαρέρχομαι αυτό, αλλά το ουσιαστικό και το επικίνδυνο που εμείς το είχαμε επισημάνει και κατά τη συζήτηση στους ποινικούς κώδικες, ότι είναι απαράδεκτο το ότι γενικεύεται και μάλιστα εδώ θέλετε να εξαιρεθεί από την απόκληση που υπήρχε και το τηλεφωνικό απόρριτο, ενώ πριν ο εισαγγελέας διαφθοράς δεσμευόταν από το επαγγελματικό και τηλεφωνικό απόρριτο, ζητάτε την εξαίρεση και αυτού, ανοίγοντας επικίνδυνους δρόμους και μάλιστα με τρόπο που το γενικεύεται σε όλες τις περιπτώσεις της τέλειας κακουργημάτων. Εννοείται ότι θα το καταψηφίσουμε, ζητάμε να αποσυρθεί και μάλιστα όταν έχει ήδη νομοθετηθεί η δυνατότητα να χρησιμοποιούνται παρανόμως κτηθέντα αποδεικτικά μέσα, μας αφήνεται σοβαρό ερωτηματικά για το πού το πάτε το πράγμα.